Θα πάω στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, Συνομοσπονδίας Προστασίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Ελλάδος, τον κύριο Βαγγέλη Κρητικό, με τον οποίο πολλές φορές συζητάμε για αυτά. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ στους ακροατές του ραδιοφώνου σας. Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα παραπέμψαμε τους ακροατές μας και το κάναμε και πρώτη είδηση για αυτή την πραγματικά τολμηρή απόφαση τμήματος, αλλά ομόφωνα, του Αρείου Πάγου. Τώρα τι γίνεται? Θα σας πω, πρόκειται για μια απόφαση μιας μερίδας, θα πω, φωτισμένων δικαστών. Διότι δυστυχώς η μεγάλη μερίδα των δικαστών και των εισαγγελέων σιωπούν επικίνδυνα για τα θέματα αυτά. Αυτοί λοιπόν οι δικαστές, και πρέπει να τους τιμήσουμε, πραγματικά τόλμησαν, και το εννοώ το τόλμησαν, διότι όχι απλά ασκούνται πιέσεις στους δικαστές και στους εισαγγελείς, αλλά στην ουσία ακόμα και στην Εθνική Σχολή Δικαστών, παλαιότερος ειρηνοδίκης, αυτό είναι επίσημο που σας λέω, καθηγητής προς νεότερους ειρηνοδίκες, τους προέτρεπε στην ουσία να απορρίπτουν τις αγωγές των δανειοληπτών. Μάλιστα. Τόσο καλά. Μάλιστα. Τόσο καλά. Γι' αυτό λοιπόν αυτούς τους συγκεκριμένους αεροπαγίδες πρέπει να τους θυμίζουμε ότι τόλμησαν και έκαναν το αυτονόητο. Και τόλμησαν. Έπρεξαν το καθήκον τους και τίμησαν τον όρκο τους. Και τόλμησαν ομόφωνα. Σε σημείο που να μην χρειάζεται να πάει στην Ολομέλεια πια, όλο το τμήμα ομόφωνα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ακριβώς, διότι στην προκειμένη περίπτωση έχουμε την νομοθετική διάταξη του 2003 που αφορά τα φάντα και τους services, και έχουμε και την νομοθετική διάταξη του 2015. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που αποφάσισε το συγκεκριμένο τμήμα του Αρείου Πάγου είναι απόλυτα σύμφωνο με την κοινή λογική. Δεν μπορεί ο κριτικός, ο οποίος είναι απλά εξισιωτημένος από τον κύριο Σαχίνη, να προγραμματοποιεί πληστηριασμούς για λογαριασμό του κυρίου Σαχίνη, που είναι ο πραγματικός κάτοχος των δανείων και του τίτλου. Εδώ λοιπόν, σε αυτό που προαναφέρατε, ναι, δηλαδή ότι επίκειται νομοθετική παρέμβαση και τροπολογία, μιλάμε για σκάνδαλο. Μιλάμε για συνταγματικό πραξικόπημα. Και μιλάμε ουσιαστικά για παραβίαση του θεμελιώδους χάρτου, της θεμελιώδους χάρτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να είναι δύο διάδικοι. Να αποφασίζει το δικαστήριο υπέρ του ενός διαδίκου και να έρχεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση να παίρνει το μέρος του ενός διαδίκου. Οπα, και θα σας πω ότι αυτό δεν έγινε τυχαία. Όπα, μισό λεπτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Λέτε ότι το δικαστήριο, και όχι ένα οποιοδήποτε, το ανώτατο, εκεί που τερματίζει, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας βγάζει μια απόφαση που ουσιαστικά είναι υπέρ του διαδίκου, του δανειολήπτη. Μπλοκάρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς που κάνουν οι εταιρείες υπεργολάβη στην Ελλάδα για λογαριασμό funds που κατέχουν αυτά τα δάνεια. Λέτε λοιπόν, βγάζει μια απόφαση. Δεν μπορεί οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία να αλλάξει αυτή την απόφαση. Είναι σκάνδαλο, λέτε. Ακριβώς. Για να πάει υπέρ του αντιδίκου, να το πω έτσι. Βεβαίως. Αυτό κάνει. Διότι πρόκειται. Άρα να καταργήσουμε τη κατάργηση του κράτους δικαίου. Άρα να καταργήσουμε τη δικαιοσύνη. Αυτό γίνεται πρακτικά. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Στην προκειμένη περίπτωση, πάρα πολύ απλά, επειδή και τα funds και τα services και οι εταιρείες ειδικού σκοπού έχουν κυριολεκτικά χιλιάδες δικηγόρους και οικονομολόγους στη διάθεσή τους. Έμισθους. Χιλιάδες. Θα μπορούσαν κάλλιστα να ξαναξεκινήσουν, γιατί μπορούν να το κάνουν τις διαδικασίες από την αρχή και απευθείας στα ίδια τα φάσματα να κάνουν τους πληστηριασμούς. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα χάσουν χρόνο. Το παιχνίδι παίζεται αλλού. Παίζεται στις διεθνείς χρηματαγορές. Υπάρχει σχέδιο και ανακοινώθηκε μάλιστα ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια, προσέξτε το νούμερο που θα σας πω, πρέπει να γίνουν 160.000 πληστηριασμοί. Είναι πολύ πιο πάνω για τη συμφωνία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για 120.000 πληστηριασμούς. Διότι ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 50.000 πληστηριασμοί. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κόσμος, εκατοντάδες κόσμος χάνει τα σπίτια του. Σε μια μέρα μόνο, θα σου πω δύο μεγάλες πόλεις, στην Αθήνα σε μια μέρα γίνονται 1.000 πληστηριασμοί και στη Θεσσαλονίκη 700. Χθες, προχθές, αντιπροχθές, είχαμε περιστατικά άνευ καμίας ειδοποίησης, πήγαιναν δικαστικοί επιμελητές που ήδη διώκονται για πειθαρχικά δικήματα, αλλά εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμά τους διότι καλύπτονται, όπως σας το λέω, και σπάγανε κλειδαριές σε σπίτια και γίνανε ο κόσμος άλλος από τη δουλειά του. Η οικογένεια στη Θήβα με 2 μικρά παιδιά γύρισε η μάνα από το σχολείο με τα παιδιά, δεν μπορούσε να μπει στο σπίτι. Και προχθές έγινε και το αδιανόητο. Πήγαν να εκτελέσουν, προσέξτε, να σπάσουν κλειδαριά σε σπίτι ανθρώπου που είχε πεθάνει.
Και βγαίνει η αδελφή από το διπλανό διαμέρισμα με τον γαμπρό του που είναι με εγχείρηση καρδιάς και του λέει: έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Παρεβαίνουμε και του λέμε ότι αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να εκτελέσει σε πεθαμένο. Και είχαν πάει 5 άτομα, κοράκια και μπράβοι, και ένας από αυτούς παρήσανε και τον εκπρόσωπο του εισαγγελέα. Δηλαδή έχουμε και αντιποίηση αρχής. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, κύριε Σακίνη. Έχει ξεφύγει γιατί. Διότι ακριβώς τους το επιτρέπουν αυτό το πράγμα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κριτικέ, πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, ετοιμάζεται να έρθει νομοθετική πρωτοβουλία λοιπόν να υπερβεί την απόφαση του ανωτάτου δικαστήριου. Αυτό γίνεται στην πράξη στη Βουλή. Όποιος λοιπόν στηρίξει αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία είναι κατά τη γνώμη σας υπόλογος? Θα σας πω ότι ήδη εμείς από χθες κοινοποιήσαμε και στα 300 μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διότι κατ' εμάς το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι διακομματικό. Είναι θέμα λειτουργίας αυτού του κράτους. Και ζητήσαμε και από τους 300 βουλευτές, άσχετα που ανήκουν, άσχετα που πιστεύουν, άσχετα τι πιστεύουν, ότι πρέπει να καταψηφίσουν τη συγκεκριμένη διάταξη. Και ακόμα περισσότερο, απευθυνθήκαμε στους βουλευτές του κυβερνητικού κόμματος. Και τους είπαμε το εξής απλό. Επειδή εμείς δεν δρούμε κομματικά, δρούμε πολιτικά σαν φορέας. Mm-hmm. Τους είπαμε λοιπόν ότι όποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ψηφίσει κατά παράβαση του όρκου του, γιατί εμείς έτσι το θεωρούμε, και κατά παράβαση του καθήκοντός του, τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία στην ουσία είναι μια δικαστική απόφαση που προστατεύει το αδύναμο μέρος, που δεν έχει να πληρώσει τα παράβολα του δικαστηρίου του, δεν έχει να πληρώσει ελάχιστες αμοιβές τους οικονομολόγους που προσπαθούν να το βοηθήσουν και βοηθήσουν τους διεθνείς κερδοσκόπους και το κογλίφους με τα δισεκατομμύρια που επιχειρούν να εφαρπάξουν στη χώρα μας. Λύση πολύ απλά, τι θα κάνουμε από αύριο? Έχουμε κινητοποιήσει 100.000 άτομα σε όλη τη χώρα, πολύ ειρηνικά, με πλακάτ, fake, πολλά, ένα απλό σύστημα. Θα πηγαίνουμε σε εκλογικές περιφέρειες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και θα λέμε και στην τελευταία πόρτα και στο τελευταίο σπίτι, στις επερχόμενες εκλογές, καταψηφίστε το συγκεκριμένο κύριο και ψηφίστε άλλον από το κόμμα σας. Εμείς δεν λέμε να αλλάξουν κόμμα, γιατί ο συγκεκριμένος σας πρόδωσε. Ψήφισε να εφαρπάζουν τα σπίτια σας παράνομα μέσα στην ίδια τη χώρα μας. Είναι πολύ απλό αυτό που θα κάνουμε. Πείτε μου, με ρωτάει πάρα πολύ κόσμο όση ώρα μιλάτε, έρχονται βροχή, πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε. Είναι αυτό που έχετε πει, είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που περνάει κάτω από τα ραντάρ, κάτω από το χαλί όλων των κομμάτων. Ψελίζουν κάτι, αλλά επί της ουσίας κανείς δεν τα κουμπά. Μου λένε εδώ, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, κανονικά δεν θα έπρεπε να παγώσουν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, και άντε και περνάει η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης που υπερβαίνει τη δικαστική απόφαση. Δεν θα πρέπει να ξαναπάμε από την αρχή? Θα σας πω το εξής, να παγώσουν με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου, όχι. Αλλά το να χρησιμοποιείται η απόφαση του Αρείου Πάγου σαν νομολογία για να γίνονται αιτήσεις ανακοπών και αναστολών και να ακυρώνονται οι πληστηριασμοί, ναι. Αυτό είναι το πρώτο ζητούμενο για να γνωρίζει ο κόσμος. Το δεύτερο ζητούμενο, η συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη που μένει να τη δούμε πώς θα είναι διατυπωμένη, λογικά πρέπει να έχει αφετηρία από εδώ και μπροστά. Αυτό λοιπόν πρακτικά σημαίνει ότι όσα προγράμματα πληστηριασμού έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, θα είναι άκυρα στην πράξη. Θα πρέπει να τα προσβάλλουν δικαστικά οι δανειολήπτες και θα πρέπει οι σέρβισες ή τα φαντς που είχαν εμπλακεί συγκεκριμένη περίπτωση να ξαναεκδώσουν καινούργια προγράμματα ή καινούργιους τίτλους, δηλαδή καινούργιες διαταγές πληρωμής, που πρακτικά σημαίνει μια χρονοκαθυστέρηση από 8 μήνες έως ένα χρόνο. Και πάμε στο διατάφτα, στο επίδικο. Εδώ εξηγήσατε ότι είναι σκανδαλωδός παρέμβαση του κράτους σε βάρος της αδύναμης πλευράς, όταν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας έχει εκδώσει απόφαση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το μικρότερο βαθμού δικαστήριο μέχρι το μεγαλύτερο. Ωραία, αυτό το καταλάβαμε. Ερώτηση στο ζουμί. Τι γίνεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας επί της ουσίας αυτή τη στιγμή? Δεν υπάρχει καμία προστασία της πρώτης κατοικίας, καμία, από το Φεβράριο του 2018, όταν καταργήθηκε και ο νόμος Κατσέλη καταπέτυσε των δανειστών. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τον Απρίλιο του 2021, για να γίνει αντιληπτό το τι γίνεται στη χώρα μας, στο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που συμμετείχε εκεί, είπε σε δημόσια δήλωσή του ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένει από την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία να παρακολουθήσει τις δεσμεύσεις της. Δηλαδή περίπου είχε πει τότε πέρσι 120.000 πληστηριασμούς. Γι' αυτό σας είπα ότι το νούμερο που είναι οι 160.000 πληστηριασμοί υπερέβησαν τα εσκαμμένα. Και αυτό πότε πρέπει να γίνει? Μόλις βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου,
έγινε κατεπίκουσα συνάντηση των services, των fans και είχαν έρθει και εξωχώροι εκπρόσωποι, τους μεγαλοπενδυτές, στα συναρμόδια Υπουργεία. Όπου δυστυχώς από την κουβέντα, διότι η χώρα μας πλέον θυμίζει αφρικανική απικία του 18ου αιώνα, πρέπει στην ουσία να δώσαν εντολή για να κατατεθεί αυτή η κυβερνητική διάταξη και τροπολογία. Και είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Ντροπή. Στην μια σύγχρονη και ευρωπαϊκή χώρα. Δεν μου λέτε, μιας και σας έχω άσχετο, το είπατε και είναι σαφές το θέμα αυτό και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε και περιμένουμε με αγωνία την εξέλιξη και εφόσον υπάρχει θα τα ξαναπούμε, κύριε Πρόεδρε. Αλλά δράτω με τις ευκαιρίες, παρότι σε πρώτο φόντο δεν φαίνεται να είναι στο αντικείμενό σας, όμως έχετε εμπειρία. Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο γίνεται μια μεγάλη συζήτηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σωστά? Με τα διάφορα προγράμματα Ελλάδα 2.0 και λένε ότι έχουν απορροφηθεί ήδη στην ελληνική οικονομία 9-9,5 δις. Κύριε Πρόεδρε, μία μικρομεσαία και μεσαία επιχείρηση για να καταθέσει φάκελο θέλει δικηγόρο, λογιστή ή άλλο φοροτεχνικό, μηχανικό, αρχιτέκτονα, εργατολόγο. Όπως αντιλαμβάνεστε, θέλει ένα ικανό ποσό για να φτιάξει ένα φάκελο. Μία μεγάλη εταιρεία τον έχει αυτό το μηχανισμό. Κατά συνέπεια, πώς θα διαχειριστούν τα λεφτά προς τα κάτω? Θα σας πω λοιπόν ότι το κόστος για να καταθέσει ένα φάκελο, εντάξει, και οι αμοιβές των ανθρώπων δεν μπορούν να βρούμε κάτι σε αυτό. Αλλού είναι το μεμπτό σε αυτούς που το επιβάλλαν αυτό εξ επίτηδες, πλησιάζει τις 10 με 15.000 ευρώ για μια μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση. 10 με 15.000 ευρώ κόστος φακέλου και αμοιβών, όταν άλλος δεν έχει να πληρώσει το ρέμα, δεν έχει να πληρώσει το εύκα, είναι ποσό αδιανόητο. Άρα τα λεφτά αυτό μοιράζονται λοιπόν, σε 100. Εξεπίτηδες. Τα λεφτά πάνε σε 100, αυτό μου λέτε. Ακριβώς. Τα λεφτά θα πάνε σε 200 μεγάλες επιχείρησεις και οικογένειες στη χώρα μας. Και αυτό, αν το θέλετε, είναι καταγγελία. Και αν με προκαλέσει το Υπουργείο και ο Υπουργός, μπορώ να τους αναφέρω και ονομαστικά και να τους το στείλω εξοδίκως. Αυτά από τον κύριο Κρητικό σήμερα. Τον ευχαριστώ πολύ για μια φορά. Εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, για την τόλμη σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.